Καλησπέρα κύριε Κουρμούλη. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Ξεκινώ με τα των υποκλοπών. Καταρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την πρόθεση της πλειοψηφίας, της γαλάζιας πλειοψηφίας, να είναι μη δημοσιοποιήσιμο και το πόρισμα της εξεταστικής, να είναι και κεκλεισμένων των θυρών η διεξαγωγή της συζήτησης στην Ολομέλεια. Όπως επίσης και το κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία, αλλά και η σημασία του σκανδάλου, δημιουργεί ένα πεδίο, ένα έδαφος, έστω για μια προσπάθεια κοινού πορίσματος από όλη την αντιπολίτευση, τη δημοκρατική αντιπολίτευση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Κύριε Μελιγκόνη, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται πλήρως μέχρι κεραίας η προειδοποίηση που είχε κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα πριν ακόμα συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή, ότι με τον τρόπο που θα λειτουργούσε θα ήταν μια ακόμα Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης μιας πραγματικότητας η οποία διωγγώνεται τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Mm-hmm. Με ένα θηριώδες θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με νόμους των ελληνικών κυβερνήσεων. Ναι. Οι οποίες, ως γνωστόν, επιτρέπουν την παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες, το κράτος, ξένους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ακόμα και επιχειρηματικούς ομίλους του καθένα από εμάς. Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, ο τρόπος που λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή, ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσε να φωτίσει τέτοιες πλευρές και δεν ήθελε να φωτίσει τέτοιες πλευρές. Και αν θέλετε. Για τη συγκάλυψη της όλης υπόθεσης αξιοποιήθηκε ακριβώς το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή αυτά που επικαλούνταν περί απορρίτου, περί εθνικής ασφάλειας του τι θα ακουστεί και τι δεν θα ακουστεί, είναι ακριβώς το αιτιολογικό με το οποίο ο εκάστοτε ή η εκάστοτε εισαγγελέας της ΕΕΠ υπογράφει την παρακολούθηση του οποιοδήποτε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ναι. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνεται αυτό που από την αρχή λέγαμε, ότι μια τέτοια εξεταστική επιτροπή δεν θέλει και δεν μπορεί να ακουμπήσει το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει σήμερα όλο αυτό το γιγαντιαίο σύστημα και τους μηχανισμούς της παρακολούθησης και παρεπιπτόντως να πω ότι δεν άγγιξε ούτε μια παρονιχίδα από την πολύ σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας, ναι. Την οποία οι βουλευτές μας εκπρόσωποι στην Επιτροπή παρουσίασαν με πολύ αναλυτικά στοιχεία. Στην Επιτροπή υπήρξαν μαρτυρίες πρώην διευθυντών, διοικητών της ΕΕΠ που είπαν ότι ένας τέτοιος μηχανισμός παρακολούθησης παραπέμπει σε μυστικές υπηρεσίες και ξένα κράτη και παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία βοούν, δεν υπήρξε η παραμικρή διερεύνηση όλης της υπόθεσης. Όπως επίσης, και το τονίζω αυτό, η διερεύνηση ή τέλος πάντων η υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας δεν υπάρχει καθόλου στην ατζέντα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σκοπεύει να επισκεφτεί τις ερχόμενες μέρες την Ελλάδα. Άρα θα περιμένατε ακόμη και να γίνει κάποιο διάβημα προκειμένου να εμπλουτιστεί η ατζέντα της ΠΕΓΑ, της Εξεταστικής Επιτροπής που έρχεται προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς κύριε Μελιγκόνη εξαντλήσαμε και εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, ναι, να πέσει φως στην υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Έχουμε δημοσιοποιήσει στοιχεία ερωτήματα τα οποία περιμένουν απαντήσεις. Ο καθένας ο οποίος εκτιμά ότι μπορεί να δώσει και θέλει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, ναι, δεν μπορεί να επικαλείται ότι δεν τα ξέρει. Μέσα από πολλά δημοσιεύματα και στο ριζοσπάστη και με αρθογραφία και οι προσωποί μας στην Εξεταστική Επιτροπή παρουσιάσανε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία ειδού η ρόδος, ειδού και το πείδημα. Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει και να μας δώσει σαφείς απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα του κοινού πορίσματος δεν φαίνεται να είναι πάνω στο τραπέζι. Ρωτώ, επειδή και χθες ο κύριος Βούτσης εδώ, πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε ότι από πλευράς τους και θα το παλέψουν, απευθυνόμενοι σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ότι έχουν ξεκινήσει και κουβέντες διερευνητικές έστω για να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Μελιγκόνη, δεν θα σας εκπλήξω αν σας πω ότι κοινό πόρισμα με κόμματα τα οποία θεωρούμε συνυπεύθυνα στη διόγκωση του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών παρακολούθησης του λαού δεν μπορούμε να υπογράψουμε. Ότι δεν θα με εκπλήξετε, δεν θα με εκπλήξετε. Προφανώς. Νομίζω ότι και η ερώτησή σας είναι μάλλον περιττή. Αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό. Εμείς και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή αναδείξαμε με στοιχεία τις ευθύνες όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων στη διαμόρφωση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Υπάρχει ένας
πολυδέδαλος νομικός μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, που φέρει τις υπογραφές και τις ψήφους, αν θέλετε, των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μας, αυτό που προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να κάνουμε, δηλαδή να θέσουμε το φως και τα μάτια του λαού σε αυτό ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο, να τον πείσουμε ότι δεν πρέπει να το αποδεχτεί, δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό το πλαίσιο και ότι πρέπει να το πολεμήσει. Αυτό ακριβώς το σκοπό θα υπηρετεί και το πόρισμα το οποίο η έκθεση, τέλος πάντων, που θα συντάξουν οι εκπρόσωποι μας, οι βουλευτές στην Εξεταστική Επιτροπή. Να κλείσουμε και με ένα σχόλιο, πώς αξιολογείται την απάντηση Μητσοτάκη στα όσα είπε ο Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα. Νομίζω ότι δεν κλείνει με ένα σχόλιο αυτό. Είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, η τουρκική επιθετικότητα αναφυσβήτητα κλιμακώνεται αυτή την περίοδο και έχει σαν αιχμή την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, το οποίο σημαίνει και απόλυτη εθνική κυριαρχία. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι επειδή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν ξεκίνησαν σήμερα, έχουν πολλές δεκαετίες ιστορίας. Μόνο τη σύγχρονη ιστορία του, να πάρουμε από το 1952 και μετά, που η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν μέλος του ΝΑΤΟ, μιλάμε για 70 χρόνια συγκυρώνονται φέτος. Και επειδή σε όλη αυτή την περίοδο, σε όλη αυτή τη φάση, σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο, έχουμε ζήσει πολλές αποκλίσεις και συγκλίσεις στο θέμα των ελληνοτουρκικών, θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα πιο βαθύ, πιο ευρύ κριτήριο, αν θέλετε, για να μπορέσει κάποιος να προσεγγίσει τη μεγάλη εικόνα των ελληνοτουρκικών. Και κατά τη γνώμη μας, αυτή η μεγάλη εικόνα έχει δύο βασικές πλευρές. Η μία πλευρά είναι η διαχρονική πολιτική όλων των κομμάτων, η οποία καθορίζεται από τα εξής. Πρώτον, από τη βαθύτερη εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως την υποτιθέμενη ασπίδα, με το αιτιολογικό ότι έτσι ανεβαίνει η χρησιμότητα, ας το πούμε έτσι, της Ελλάδας αυτούς τους σχεδιασμούς, ότι αυτό αποτελεί ασπίδα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι. Και δεύτερο, ο δεύτερος πυλώνας αυτής της πολιτικής, η οποία χαρακτηρίζει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι οι σύμμαχοί μας είναι οι εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Νομίζω σήμερα ότι και τα δύο αυτά έχουν καταρριφθεί στα μάτια της πλειοψηφίας του κόσμου. Δηλαδή, πρέπει κανείς να διαθέτει πολύ ισχυρές ευρωατλαντικές παροπίδες για να μην το βλέπει. Δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα εγγύηση η υπεριαλιστική εμπλοκή. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Όσο περισσότερο η Ελλάδα εμπλέκεται στα ανατολικά σχέδια, όσο περισσότερο εμπλέκεται στον πόλεμο, τόσο περισσότερο είναι εκτεθειμένα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μάλιστα. Και σε αυτούς οι οποίοι βάζουν το θέμα του τι να κάνουμε, απάντηση δίνει το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος που δημοσιεύουμε με το ριζοσπάστι αυτού του Σαββατοκύριακου. Είναι ένα κάλεσμα παστρατιάς με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι ένα κάλεσμα αγωνιστικής αφύπνισης για ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα. Και λέμε νέο αγωνιστικό ξεκίνημα όχι γιατί μηδενίζουμε το κοντέρ των αγώνων, αλλά γιατί απευθυνόμαστε και σε έναν κόσμο ο οποίος έχει σήμερα τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του, την αγανάκτησή του, αλλά δεν έχει κάνει το βήμα, είναι στο πλάι. Τρέχει ακόμα ενδεχόμενα και προσδοκίες από την κυβερνητική εναλλαγή. Εμείς λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο λέμε ότι η θέση του είναι εδώ, με το Κομμουνιστικό Κόμμα στον αγώνα. Σαφής. Τον καλούμε να παλέψει μαζί μας και του λέμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η δύναμη εκείνη που μπορεί να αγγίσει μια τέτοια προοπτική για το κίνημα, γιατί είναι η δύναμη η οποία ξέρει τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος και διαθέτει στρατηγική και σχέδιο για την ανατροπή τους. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα καλούμε τον κόσμο και με το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Κύριε Κουρμούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και εσείς, καλό βράδυ.